κολλέντια και τα λάθη μας. Τα γούστα μας οι ερώτες, στιγμές μας αφανερώτες. Τα γούστα μας χαράματα, με γελιά και με κλάματα. Τα γούστα μας η ζάλη μας, όλα για μας. Χαλάλι μας. Σήμερα να το πω αλλιώς, να το πω με ρήμα. Δεν θα πω ουσιαστικό. Σήμερα γουστάρουμε με την Ελένη Καπηλίδου. Ελενίτσα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Ήρθες εδώ για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί θέλω να πούμε δύο λόγια για το καινούργιο σου δίσκο, στον οποίο έχω εμπλακεί εντελώς, πώς να σου πω, ξόφαλτσα, αλλά μου αρέσει πολύ, γουστάρω. Και δεύτερον, για την παρουσίαση που γίνεται μεθαύριο. Να ξεκινήσουμε από το δίσκο. Ναι. Τίτλος. Ο τίτλος είναι Γιορτή. Καιρός ήταν πάντως έτσι. Ήταν καιρός, ναι. Είχα την ανάγκη να κάνω κάτι δικό μου. Να εκτεθείς. Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολλοί φίλοι που συμμετέχουν. Βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Κράτης Ομάλα μας. Ναι, ναι. Πες τους υπόλοιπους. Ο Δημήτρης Ομπάκουλης, ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο Δημήτρης ο Σύντος. Και έχουμε και τρεις τυχουργούς που έχουν γράψει στιχάκια για τα παιδιά, ο Μαρίνος ο Καρβελάς, η Μαρία Ζαχαράκη και η Αρσενία Σιώκου. Βέβαια. Μ' αρέσει που λες και τους τυχουργούς, γιατί ελάχιστα τους αναφέρω. Λοιπόν, η παρουσίαση είναι. Η παρουσίαση είναι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στο Κελάρι Ατενέου, σε 9.30 ώρα, στην Αδριανού 3, στο Θησίο. Είναι γνωστή σκηνή το Κελάρι, το γνωρίζουμε. Θα είμαι και εγώ εκεί και θα είναι και προφανώς και συντελεστές, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Θα παίξουμε εκείνο το βράδυ κομμάτια από το δίσκο. Θα παρουσιάσουμε κομμάτια από το δίσκο. Ωραία. Λοιπόν, εκτός από το δίσκο που είναι η παρουσίαση τώρα μεθαύριο, πες μου και πού είσαι εσύ φέτος. Είμαστε στο Διατάφτα, πάλι στην Αδριανού, στο Μοναστηράκι, με τον Δημήτρη τον Ψαρά στον μπουζούκι και στο τραγούδι και τον Βαλάντη τον Καπουρελάκο στην κιθάρα και στο τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή βράδυ, μεσημέρι. 7 η ώρα. Το πάμε απόγευμα το βράδυ. Απόγευμα. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Καλά περνάτε και εκεί. Μια χαρά. Τα γούστα σας. Πολύ καλά, βεβαίως. Εντάξει. Ωραία, καλά να περνάτε. Σε βγαίνω ραντεβού με μένα, ναι, δεν γίνεται να μου αρνηθώ. Όσες κι αν ήταν οι αγκαλιές που τύθηκα, της μοναξιάς το κουστούμι φορώ. Τάγκο για ένα χορεύω αγάπη μου και δεν υπάρχει παρτενέρ. Τάγκο για ένα χορεύω αγάπη μου κι είμαι ο μόνος. Όποιος μονάχος χορεύει ζαλίζεται, κι αγκαλιάζει τη γη. Μα όταν ο πόνος ξυπνά δε χαρίζεται κι έτσι αρχίζει μεγάλη φυγή. Ατέλειωτο κυνήγι ζωή. Τάγκο για ένα χορεύω αγάπη μου και δεν υπάρχει παρτενέρ. Τάγκο για ένα χορεύω αγάπη μου κι είμαι ο μόνος. Balade.
και στο παρκέ μου μαρτύρησαν πως κάποιος ήταν τη νύχτα εδώ. Μάλλον τις ώρες που αθώα κοιμόμουνα οι εαυτοί μου χορεύαν ταγκό. Ταγκό για ένα χορεύω αγάπη μου και δεν υπάρχει παρτενέρ. Ταγκό για ένα χορεύω αγάπη μου κι είμαι ο μόνος μπαλαντέρ. Σήμερα διαλέξαμε ένα τραγούδι καινούριο και ένα παλιό. Πες μου για το καινούριο, να πω για το παλιό. Ναι. Το καινούριο είναι ένα κομμάτι από το δίσκο Γιορτή που λέγεται Τάγκο για έναν και είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Μπάκουλη. Σε αυτό παίζει μπουζούκι. Σε αυτό παίζει μπουζούκι ο σπουδαίος μουσικός και σολίστας του μπουζουκίου ο Νίκος Δετασόπουλος στο δίσκο. Δεν θα μπορέσει δυστυχώς να είναι για λόγους επαγγελματικούς ακριβώς στην παρουσίαση. Δεν πειράζει. Ναι. Το στίγμα το άφησε και μάλιστα είναι και βαρύ. Εννοείται. Το δεύτερο, εμένα μου έκανε έκπληξη που το διάλεξες. Mm. Είναι το «Καίγομαι, καίγομαι» του Γεράσιμου του Κλουβάτου. Mm-hmm. Το 51 του Πιχασκίλ μοναδικά. Μαζί με τον Πίνι. Mm-hmm. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτά τα δύο τραγούδια στο μυαλό σου μοιάζουν. Δηλαδή, γιατί διάλεξες αυτό. Ναι. Γιατί το καινούριο ξέρω ότι το διάλεξες. Ναι. Το άλλο γιατί το διάλεξες. Κοίταξε, το διάλεξα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Και είναι απαιτητικό όμως. Ε. Είναι απαιτητικό, ναι, νομίζω πως είναι, αλλά δεν το νιώθω έτσι. Το νιώθω ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία το τραγουδάω. Είναι ένα τραγούδι που θέλω να το λέω, που μου αρέσει να το λέω. Το λες μόνη σου. Το λέω, ναι, το λέω. Έτσι. Το λέω, ναι. Ωραία.
πως θα με νιώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα είμαστε μαζί, θα τα πούμε και αυτό που λέω πάντα. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό ότι μπορεί να έρθεις εδώ να το πεις, εμείς είμαστε εδώ. Δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν ενδιασμό, αρκεί βέβαια να κάνουμε το μαράκι μας. Βέβαια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στο τέλος κάθε εκπομπή θα γουστάρουμε με τους φίλους μας. Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε στην παρέα μας να γνωριστούμε, στείλτε οπτικοακουστικό υλικό με ένα καινούριο δικό σας τραγούδι και ένα παλιό αγαπημένο. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί στο φινάλε οι παρέες έγραφαν ιστορία. Θα γουστάρουμε τους φίλους. Είπα οπτικοακουστικό υλικό, δεν είπα. Ναι. Είπα. Ξαναπέστε. Όλο. Δικά μου λέω, δεν είναι αυτό. Θα το πω δύο φορές, θα το πω στο τέλος. Με τα καλό τι είχε, ε. Χαλά. Γράφω συνεχώς. Ναι. Αφηθώ σε σένα, θα γελάω. Ελάτε, όχι ελάτε. Στείλτε ρε. Καλό ήταν. Τελείωσε.